Γεια σας και καλώς ήρθατε. Το σημερινό βίντεο θα είναι λίγο διαφορετικό. Πριν μερικές μέρες, καθώς κοιτούσα στο Facebook, είδα ένα βίντεο. Το πατάω και ήταν διαφορετικό. Δεν είχε εικόνα, αλλά μόνο φωνή. Για να ακούσω. Μερικές ώρες μετά, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Υπεύθυνος για το βίντεο ήταν ο Κιάτο Σαμ. Το νοηματικό του. Ο Κιάτο Σαμ προσχάλεσε δύο άτομα. Ο πρώτος ήταν ο LPM, χωρίς νοηματικό, και ο δεύτερος ήταν ο Κακός Χαμός και το νοηματικό του. Οι τρεις τους συζήτησαν για δύο θέματα. Το πρώτο θέμα ήταν σημερινά κινούμενα σχέδια και το δεύτερο θέμα νοσταλγία κινουμένων σχεδίων. Καθώς άκουγα το βίντεο, όλο αυτό μου έδωσε συσσαγωγικά το θάρρος να ξεκινήσω μια καινούρια σειρά βίντεο με τίτλο νοσταλγία, όπου θα παρουσιάζω 3 με 4 κινούμενα σχέδια και θα βλέπουμε μερικά κομμάτια από τα κινούμενα σχέδια. Αρχίσουμε! Το κινούμενο σχέδιο τοποθετείται στην Ανταρκτική, που βρίσκεται στο Νότιο Πόλο. Ένας μικρός πιγκουίνος, ονόματι Πίντσι, μαζί με την οικογένειά του ζει σε ένα σπίτι που είναι φτιαγμένο από χιόνι και ονομάζεται Ιγκλού. I cannot be busy. Το συγκεκριμένο κινούμενο σχέδιο πίστευα ότι είναι φτιαγμένο από πλαστελίνη. Αλλά έκανα λάθος. Διάβασα στο ίντερνετ και έμαθα πως είναι φτιαγμένο από πυλό. Ενδιαφέρον. Για πάμε παρακάτω. Πω πω, τι θυμήθηκα. Μόλεκ και Λόλεκ. Για περίμενε, υπάρχει ένα ακόμα κοινό σχέδιο που είναι περίπου το ίδιο με αυτό. Για να δούμε το επόμενο. Τα δύο συγκεκριμένα κινούμενα σχέδια, το Μπόλεκ και Λόλεκ και το Ρέξιο, φτιάχτηκα από μια εταιρεία στην Πολωνία. Δεν έχουν καθόλου συζήτηση ή ομιλία. Συγγνώμη, εάν δεν έχουν συζήτηση ή ομιλία, πώς θα καταλάβουμε το νόημα? Η εικόνα και τα συστήματά τους είναι πολύ δυνατά. Όποιος παρακολουθεί θα το καταλάβει αμέσως. Αλήθεια? Ναι, δες ένα παράδειγμα. Ah!
Ήταν το καλύτερο κινούμενο σχέδιο. Ήταν σχεδόν το πρώτο εκπαιδευτικό κινούμενο σχέδιο, διότι μάθαινες τι περιέχει το ανθρώπινο σώμα. Πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα. Πώς ξεχωρίζει την τροφή. Και πώς η άμυνα του οργανισμού μπορεί να αντιμετωπίσει τις αρρώστιες. Όλα αυτά τα μάθαινες από αυτό το κινούμενο σχέδιο. Κάθε ζωντανό όνο αποτελείται από κύτταρα. Το ανθρώπινο σώμα έχει 60 δισεκατομμύρια κύτταρα. Το δέρμα, τα κόκαλα, τα νεύρα και οι μύες, η καρδιά και ο εγκέφαλος, όλα αποτελούνται από κύτταρα, που το καθένα είναι ένας ανεξάρτητος ζωντανός οργανισμός που αναπνέει, παράγει ενέργεια, τρέφεται και αναπαράγεται. Το μέγεθός του, 1/100 του χιλιοστού. Για να μπορέσουμε να δούμε με γυμνό μάτι ένα κύτταρο, θα πρέπει να έχουμε ύψος 500 μέτρα και ακόμα και τότε θα το βλέπουμε σαν το κεφάλι της καρφίτσας. Αυτό είναι ιστός. Σχηματίζεται από κύτταρα. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Με περισσότερα κινούμενα σχέδια. Τα λέμε. Συγγνώμη, θα το ξέχναγα λέω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κακό χαμό και το κάτω Σαμ που με επέτρεψαν να τους βαφτίσω στην ομαδική γλώσσα. Ίσως στο μέλλον δούμε και άλλους YouTuber στην ομαδική γλώσσα. Τα λέμε. Standing by. In flight, standing by.